Ένα μικρό θαλασσαετό που είχε πέσει από τη φωλιά του σε περιοχή του Νότιου Εύρου κλήθηκε να βοηθήσει η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα του Εύρου. Στην περιπέτεια της ανέβρεσης και την οργάνωση της διάσωσης του μικρού θαλασσαετού αναφέρθηκε ο περιβαλλοντολόγος και υπεύθυνος συνεργάτης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων και Κέντρου Ενημέρωσης για το Δέλτα του Εύρου Παναγιώτης Ιωαννίδης. Βρέθηκε ένας μικρός θαλασσαετός για την ακρίβεια, ένα πουλί το οποίο πριν από λίγο καιρό γεννήθηκε. Ο μικρός αυτός θαλασσαετός έπεσε από τη φωλιά του με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε εμείς να επέμβουμε ώστε να διασώσουμε το πουλί. Αυτό που έκανε το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης ήταν να περισυλλέξει το πουλί, να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες αρχικά και στη συνέχεια, λόγω του ότι αντικειμενικές δυσκολίες μας περιόριζαν, δεν μπορούσαμε να ξανανεβάσουμε το πουλί στη φωλιά του. Αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν να κατασκευάσουμε μία εξέδρα πολύ κοντά στη φωλιά και να τοποθετήσουμε το πουλί στην εξέδρα αυτή ώστε να μπορούν οι γονείς του να το φροντίζουν, να το ταΐζουν κτλ. Το μικρό όρνεο ήταν ανίκανο να πετάξει και λόγω αντικειμενικών δυσκολιών ήταν αδύνατο να τεθεί και πάλι στη φωλιά του. Ταυτόχρονα του τοποθετήθηκε και πομπός, δορυφορικός πομπός, ώστε να μπορούμε να έχουμε πληροφορίες αργότερα για τις μετακινήσεις του πουλιού. Αυτή ήταν η εν ολίγης ιστορία του μικρού θαλασσαετού. Φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά, οι γονείς του συνεχίζουν να το φροντίζουν, το πουλί τρέφεται, μεγαλώνει κανονικά γιατί εμείς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα το πουλί θα πετάξει και θα βρεθεί πάλι στον ουρανό του Εύρου. Ο θαλασσαετός είναι το σπανιότερο επιδημητικό αρπακτικό της Ελλάδας και κινδυνεύει με άμεση εξαφάνιση. Για τον λόγο αυτό, η διάσωσή του από τους αρμόδιους της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα του Εύρου ήταν σπουδαία σημασίας. Ο θαλασσαετός στην Ελλάδα είναι ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος. Σκεφτείτε ότι πλέον έχουν απομείνει γύρω στα 15 ζευγάρια θαλασσαετών σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο παρελθόν ήταν ένα είδος με πολύ μεγαλύτερη ευρεία κατανομή και πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό, αναπαραγόμενο πληθυσμό. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνετε ότι και για μας ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό περιστατικό αυτό που συνέβη. Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων του Δέλτα του Εύρου επιτελεί ένα πολύ κρίσιμο έργο μέσα από την παρέμβαση για τη διάσωση των υποπροστασία ειδών, καθώς και με την πληροφόρηση του κοινού για τη σημασία της προστασίας της βιοποικιλότητας του πολύτιμου Δέλτα. Εκτός από την παρακολούθηση, την επιστημονική παρακολούθηση ορνιθοπανίδας, την οποία κάνουμε τόσο στο Δέλτα του Εύρου όσο και στα δάση, το νότιο δασικό σύμπλεγμα, το δάσος της Ζαδιάς. Έχουμε δράσεις οποίες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των βιοτόπων και των ζώων που διαβιούν σε αυτά. Υπάρχουν δράσεις ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και φυσικά οι επισκέπτες μέσα από τα κέντρα πληροφόρησης τα οποία λειτουργούμε μπορούν να έρθουν να πάρουν ενημερωτικό υλικό, φυλάδια, αφίσες, να δουν βιντεοπροβολές και φυσικά για όποιον θέλει από εδώ μπορεί να οργανώσει και την περιήγησή του στις προστατευόμενες περιοχές.